Ας δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια του Πάση. Παλιά για τον Μπεσέρα. Από τα αριστερά έκανε το σούτ. Η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι είναι για τον Πάση. Αλλά πέρασε out. Ο Βελίδης αρκέστηκε να παρακολουθεί την τροχιά της. Δεν υπήρχε λόγος να επέμβει. Τόχα. Πορτίγια. Πίεσε ο Κυριάκος, τον άφησε για τον Κεϊτά. Η κάθετη παλιά. Ο Λίλα συνοησία με τον Φέγκρους. Τελικά ο Μαροκινός μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σακάτα θέλησε να γίνει επικίνδυνος διαβάζοντας την ασυνεννοησία των αντιπάλων του. Κασναφέρης πήρα από τον Σακάτα. Πέρασε δύο και ανοίγει στον Στράνο. Βγήκε η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. 1-0 το γκολ για τον Άρη με την κεφαλιά του Σακάτα. Εδώ είναι ο σκόρερ. Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Δείτε ξανά, ο Κασναφέρης τράβηξε παίχτες με την κίνηση και τις προσποιήσεις που έκανε. Καλή σέντρα από τον Στράνο. Αφήνει ο Χουτ χωρίς να μετρήσει καλά τη φάση. Ο Σολτάνη πάνω στην κίνηση. Το σουτ 2-0 για τον Άρη. Αρχές δευτέρου ημιχρόνου, λάθος εκτίμηση από τον Χουτ. Σε αυτή την μπροστινή παλιά προς την άμυνα του ΠΑΣ. Ο Σολτάνη δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την προσφορά του αντιπάλου του. Εκτέλεσε με ένα σουτ πάνω στην κίνηση με ένα δεξί. Τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ, τον Ταμπάση. Ο Φατή, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Βρίσκει το Μίσελ στην κίνηση, η σέντρα. Περνάει από κόσμο. Η μπάλα από Βαζαχαρίας θέλησε να το εκμεταλλευτεί. Κεφαλιά Ψαράκη, δεν τη βρήκε ή τη βρήκε λίγο. Όπως και να έχει, η μπάλα έφυγε πλάγια και όχι προς την εστία. Προς το παρόν ο Άρης με 10 είναι εκτός ο Βαγγέλη. Γι' αυτό και ο Νέτο είναι πίσω σε ρόλο δεξιού μπακ. Ο Γεωργίου αλλάζει με τον Μαργαρίτη. Η σέντρα με το αριστερό, ο Κουέβας. Η μονομαχία με τον Μίσελ. Ο διαιτητής αναμέτρησης, αν μπορώ να ερμηνεύσω από απόσταση την κίνησή του, πρέπει να έχει δώσει πέναλτι για τον ΠΑΣ. Σε αυτή την μονομαχία του Κουέβας με τον Μίσελ. Ο Κουέβας, ο οποίος εκτέλει, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Βελίδης, ενώ έπεσε στη σωστή γωνία, δεν μπορούσε να έχει αντίδραση. 2-1. Ο ΠΑΣ μειώνει το σκορ με τον Κουέβας. Ο Πορτίγια μένει στη γωνία. Αυτή τη φορά διαλέγει σιρτή πάσα προς τον Σολτάνη. Νέτο με φάλτσο στην πλάτη της άμυνας, η σέντρα. Δοκάρι από την κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι από την κεφαλιά του Λαζαρίδη. Ο Παπαζαχαρίας, κόσμος πολλής. Στρώθηκε η μπάλα στον Τόπουζη. 3-1 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα μετά το 2-1 από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Άρης ανεβάζει το δίχτυ του σκορ σε 3-1. Με τον Τοπούζη να είναι ο σκόρερ σε μια φάση πάντως διαρκείας. Όλοι οι παίχτες του ΠΑΣ σε ρόλο αμυνόμενος σε αυτή τη φάση προς την εστία τους. Καλοχτυπημένο η κεφαλιά από τον Παπαζαχαρία. Η μπάλα στα δίχτυα τον γκολ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να μετράει γιατί πρέπει να έχει δώσει πέναλτι υπέρ του Άρη διαιτητής σε τράβηγμα στον Τοπούζη. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Είναι ο Τοπούζης κάτω. Ο Παπαζαχαρίας βάζει το γκολ. Έχει ακουστεί πάντως το σφύριγμα από τον διαιτή, το Φίσερ. Με τον Νέτο να είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Νέτος στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα Ταμπάση. Δεν μπορεί αυτός να αντιδράσει. 4-1.